Μου φίλοι, έχω μία απορία. Ο αγαπημένος μας Ευτύχης Μπλέτσας, που το λατρεύει το κοινό του Sky και παρακολουθεί τα ταξίδια του. Πώς θα ταξιδεύει τώρα με τον κορονοϊό, τι θα κάνει, γιατί χωρίς Ευτύχη αποκλείεται να μείνουμε. Ευτύχη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, γεια σας κυρία Στεφανίδου. Τι κάνεις? Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Ένας ευτυχισμένος ταξιδιώτης που έχει μάθει να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι και να γυρίζει τον κόσμο. Πώς πέρασε αυτή την πανδημία κλεισμένος στο σπίτι και πώς σκέφτεται τώρα το αύριο της εκπομπής του και των ταξιδιών του? Είναι αλήθεια ότι για όλους όσους ασχολούμαστε με το τομέα του ταξιδιού και το τουριστικό κλάδο, τέλος πάντων, όλο αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό τεράστια δύσκολο. Εμείς, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο καιρό έχουμε συνηθίσει κάθε τόσο να κάνουμε κάποια διαλύματα. Για παράδειγμα, πέρσι, επειδή είχαμε τη γέννηση της κόρης μας, είχαμε τελειώσει τα γυρίσματα τον Φεβρουάριο και για περίπου 5 μήνες είχαμε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Φέτος, εντελώς διαφορετικές συνθήκες και εντελώς διαφορετική κατάσταση, αλλά και πάλι εμείς σήμερα κλείνουμε 6 μήνες από τότε που γυρίσαμε το τελευταίο μας ταξίδι. Ήταν 16 Δεκεμβρίου. Αλλά επειδή γενικά πάντα είμαστε κάπως μπροστά στα γυρίσματα, όλα τα καινούργια επεισόδια που βλέπετε κάθε Σάββατο, τα πρωτότυπα, είναι γυρισμένα το 19 και έχουμε ακόμα επεισόδια μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι τον Ιούνιο. Το θέμα είναι ότι κάνουμε από εδώ και πέρα, και αυτό είναι που μας απασχολεί, το ψάχνουμε, το παρακολουθούμε. Όπως όλος ο κόσμος που ασχολείται με τον τομέα του τουρισμού, βλέπει συνεχώς το τι γίνεται στο θέμα των νέων μέτρων, πότε θα ανοίξουν οι πτήσεις, πότε θα μπορούμε να ταξιδέψουμε. Γενικότερα έχω μια προσωπική αισιοδοξία με όλη την κατάσταση και εμείς σαν ταξιδιώτες αρχικά, γιατί είμαστε αληθινοί ταξιδιώτες αυτό που κάνουμε την εκπομπή, περισσότερο νιώθουμε ταξιδιώτες και μετά νιώθουμε τηλεοπτική παραγωγή. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε να ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος και είναι και το μήνυμά μας γενικότερα. Η Ελλάδα έχει καταπληκτικά μέρη και πέρσι το είχαμε κάνει, όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο είχαμε ταξιδέψει εντός Ελλάδος. Και αυτό είναι γενικά και το σχέδιό μας για φέτος. Αλλά είναι αλήθεια ότι όλους αυτούς τους 6 μήνες μας έλειψαν ταξίδια. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν μια περίοδος που μπορούσαμε να ετοιμάσουμε, να ονειρευτούμε τα ταξίδια στο μέλλον και να αναπολύσουμε στιγμές από το παρελθόν. Όπου τα ταξίδια πλέον τα κάνεις και οικογενειακώς. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν σου λείπει τίποτα πλέον όταν είσαι στο ταξίδι. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι και λίγο ένα κόνσεπτ της εκπομπής από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την Ηλέκτρα, που στήσαμε αυτό το κόνσεπτ. Το σκεπτικό ήταν ότι ταξιδεύουμε οι δυο μας και μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας στον κόσμο. Αυτό ήταν το σκεπτικό και γι' αυτό έχει όλη την selfie αισθητική η εκπομπή μας. Και ήταν κάτι που ήταν το διαφορετικό και άρεσε πολύ στον κόσμο. Και αυτό μας έδωσε λίγο και τη δυνατότητα να είμαστε πολύ ευέλικτοι ταξιδιωτικά και να κάνουμε ταξίδια περίεργα και ιδιαίτερα που δύσκολα θα τα δεις ίσως σε κάποια άλλη ταξιδιωτική εκπομπή. Και ναι, πέρσι ήρθε η κόρη μας και ήδη, να φανταστείτε, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο κάναμε πάρα πολλά ταξίδια. Ουσιαστικά γύρισαμε όλη τη σεζόν που θα βλέπετε μέχρι τον Ιούνιο. Και με την Ηλέκτρα κάναμε πολλά ταξίδια μαζί με την κόρη μας και ήμασταν 20 χώρες πήγε η κόρη μας πριν κλείσει πρώτο έτος. Πώς είναι όμως, Ευτύχη, να ταξιδεύεις με ένα τόσο μικρό μωρό, γιατί με ένα νεογέννητο στην ουσία, τα ταξίδια έχουν τις ταλαιπωρίες, τους κινδύνους τους. Άντε βρες το ειδικό γάλα που χρειάζεται το μωρό, άντε, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να ταξιδεύεις. Το αεροπλάνο που το πονάνε τα φτάκια του, όλα αυτά είναι μια ταλαιπωρία. Υπάρχουν πολλά πράγματα, είναι δυσκολίες, αλλά είναι και πράγματα που μαθαίνεις και λίγο τα συνηθίζεις, αλλά είναι πράγματα που μαθαίνεις. Πώς μαθαίνεις να λειτουργείς τον drone και την κάμερα, για παράδειγμα, έτσι μαθαίνεις και πρακτικά πράγματα που χρειάζονται. Πάντα με συμβουλή ειδικού, μαζί με τις συμβουλές του γιατρού μας, συνεχώς ρωτούσαμε και είμαστε συνεχή επικοινωνία για να κάνουμε το καλύτερο. Και πρώτον, αυτό που έμαθα είναι ότι το πιο σημαντικό που θέλει το παιδί σε αυτή την συναρχή είναι να είναι με τους γονείς του. Νομίζω ότι αυτό είναι το α και το μέγα και αυτή ήταν η αρχή μας, ότι αυτό θέλαμε να ταξιδεύουμε μαζί. Δεύτερον, στο θέμα του γάλακτος που είπατε, είχαμε την τύχη, δεν ξέρω πώς να το πω, η ηρωίδα μου, για μένα η Ηλέκτρα, επειδή θύλαζε αποκλειστικά, είχαμε αυτή την ευκολία. Το φαγητό ήταν πάντα μαζί μας, στη σωστή θερμοκρασία, οπουδήποτε κι αν ήμασταν, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Χωρίς τώρα δεν θέλω να πω σε άλλα θέματα, αλλά σε θέματα ότι
ο θυλασμός βοηθάει στα θέματα υγείας και ότι δεν αρρώστησε ούτε μια φορά και δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό, αλλά γενικότερα ήμασταν πολύ τυχεροί σε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την κόρη μας. Δεν ξέρω, μας βοήθησε και αυτή, της άρεσαν τα ταξίδια, γιατί νιώθω ότι από τη στιγμή που όταν κλείσαμε τους 2 μήνες και άρχισαμε να κάνουμε κάποιες πρώτες εκδρομές, κάποια έξω, παρατήρησα ότι άρχισε λίγο να εναρμονίζεται το βιολογικό της ρολόι και τη βοήθησε πάρα πολύ να κοιμάται καλά το βράδυ. Και αυτό ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό. Είσαστε Άρα πολύ... όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνονται, ναι. Είσαστε πολύ τυχεροί, διότι ο κορονοϊός, όπως πλέον γνωρίζουμε, χτύπησε την Ευρώπη από τον Νοέμβριο. Εσείς λοιπόν ταξιδεύατε μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου. Είσαστε... Ναι, να σας πω λίγο τι έγινε με αυτό. Εμείς γυρίσαμε 16 Δεκεμβρίου τελευταίο μας ταξίδι. Ως τότε δεν υπήρχε. Η πρώτη ανακοίνωση για τον κορονοϊό ήταν κάπου 15 Ιανουαρίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εμείς 16 Δεκεμβρίου γυρίσαμε και είχαμε πει περίπου 1 με 1,5 μήνα δεν θα ταξιδέψουμε. Συνήθως έτσι κάνουμε. Κοντά στις γιορτές μένουμε εδώ, μας αρέσει. Και έτσι κι αλλιώς είχαμε πολλά έτοιμα επεισόδια. Από πού γυρίσατε, στις 16 Δεκεμβρίου. Τότε είχαμε πάει μια κρουαζιέρα. Είχαν πάει μια κρουαζιέρα στο Μαϊάμι, μετά γυρίσαμε. Ό,τι χειρότερο, και... μεταξύ. Διότι εκεί ήταν... Ευτύχη, άκου, είσαστε πολύ τυχεροί, στο λέω. Διότι ήταν στα ντουζένια του κορονοϊό στο Δεκέμβρη, δεν είχαμε πάρει... Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τίποτα, ναι. Κανένας εδώ. Αλήθεια. Από τον Νοέμβρη είχε χτυπήσει την Ευρώπη, ήταν πάνω στα κρουαζιερόπλια και είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Αυτό έχω να σου πω. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Απλώς να πω και το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Ευρώπη ήταν 25 Ιανουαρίου. Εμείς όταν ξεκίνησε η ιστορία στην Κίνα και επειδή άρχισα να το παρακολουθώ πολύ, επειδή βλέπω πράγματα γενικά παγκόσμια τι γίνεται. Είπαμε 20 Ιανουαρίου, όταν είδαμε τα πρώτα στοιχεία, λέμε: Όπα, δεν ταξιδεύουμε, γιατί πλέον μπορεί να είναι παντού. Μετά από λίγο καιρό βγήκε το πρώτο κρούσμα στη Ρώμη, και μετά είπαμε: Οκ, τώρα, το Φεβρουάριο, είπαμε: Τώρα μπορεί να είναι παντού. Γι' αυτό τον λόγο σταματήσαμε. Δηλαδή, αν δείτε, τελευταίο μας ταξίδι ήταν Δεκέμβριο, δεν έχουμε ταξιδέψει εξωτερικό το 2020. Και από τότε το παρακολουθούμε συνεχώς. Και νομίζω ότι ο δύσκολος, ο επικίνδυνος μήνας που υπήρχε παντού και ήταν λίγο επίφοβο που κάποιος να ταξιδέψει ήταν ο Φεβρουάριος, γιατί ακόμα δεν είχαν επαρθεί τύπου μέτρα και κανείς δεν κρατούσε αποστάσεις, ενώ πρακτικά λογικά υπήρχε παντού, ιδίως στην Ευρώπη όπως λέτε. Αλλά εντάξει, ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είσαι κλεισμένος, ένα ταξιδιάρικο που λύσαν και σένα κλεισμένο τόσο καιρό μέσα σε ένα σπίτι... Πρέπει να είναι δύσκολο. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μεταφερθείς μαγικά σε έναν προορισμό από αυτούς που έχεις επισκεφτεί, από αυτούς που έχουμε Μαλδίβες, δει. Μαλδίβες, που βλέπουμε, Μαλδίβες εδώ, ήταν ταξίδι που κάνουμε το 16. Εντάξει. Ορίστε, παραλία θέλουμε. Αν και παραλίες έχουμε φανταστικές στην Ελλάδα, είμαστε καλοκαίρι. Στις Μαλδίβες και σε όλα αυτά τα εξωτικά είναι ωραία να πηγαίνεις το χειμώνα που εδώ κάνει κρύο. Αλλά θα διάλεγα κάτι που δεν έχουμε πάει. Θα διάλεγα Λατινική Αμερική που μας το ζητάει ο κόσμος. Θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι στο άμεσο μέλλον, γιατί με όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρεις πότε θα μπορέσει να πας. Αλλά ναι. Κοιτάμε αυτή τη στιγμή άλλους προορισμούς. Η Λατινική Αμερική θα αργήσει πολύ, γιατί η κατάσταση στη Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή λόγω κορονοϊού είναι εκρηκτική. Η Βραζιλία είναι δυστυχώς... από τις χώρες με κρούσματα. Η Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο επίκεντρο και γενικά τώρα σε κάποιες τέτοιες χώρες που δεν λαμβάνονται μέτρα που λαμβάνονται σε άλλες χώρες, αυτές που Αμερική και τα λοιπά, που πάλι πήγε, εκεί πέρα είναι λίγο πιο δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις αν πας. Και ανεύθυνοι ηγέτες. Ναι. Και πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακριβώς την παιδεία ενδεχομένως στο σύνολό τους, γιατί υπάρχουν εκεί και οι φαβέλες και άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. Άρα εκεί η κατάσταση θα είναι δραματική. Ξέχνατε τη Λατινική Αμερική. Γενικότερα κάνω μια αρκετά βαθιά έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα το τελευταίο καιρό και θα ανεβάσω και ένα σχετικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Και με το πώς θα είναι τα ταξίδια μετά από όλο αυτό που ζήσαμε και ζούμε, γιατί εκεί πέρα έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και θα δυσκολέψουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε, αλλά όσοι νιώθω ότι όσοι πραγματικά αγαπάμε τα ταξίδια δεν θα πτωηθούμε από λίγο παραπάνω ταλαιπωρία. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ένα κομμάτι έρευνας που κάνουμε σχετικά με ποιες χώρες θα είναι ιδανικές να ταξιδέψεις ακόμα και αυτό το καλοκαίρι, γιατί πολλοί κόσμος με ρωτάει να πάμε εκεί, να πάμε εκεί, και νομίζω ότι ένα συνδυασμός πραγμάτων σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε ο ιός σε μια χώρα και επίσης λίγο η χώρα αν ενδείκνεται για πιο απομακρυσμένες διακοπές, θα έλεγα. Δηλαδή το να πας στην Ισλανδία είναι
ιδανικό μέρος, γιατί μπορεί να πας και πρακτικά να μην έρθεις σε επαφή μπορεί και με κανένα. Νομίζω ότι τέτοια πράγματα σε στυλ διακοπές που αποφεύγεις μεγάλα αστικά κέντρα, αποφεύγεις πολυκοσμία και πηγαίνεις πιο πολύ προς τη φύση και προς μέρη που δεν έχουν πολύ κόσμο, νομίζω αυτή θα είναι μια τάση ταξιδιωτική και τουριστική και πρέπει να την περιμένουμε και από τον εισερχόμενο τουρισμό και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι σαν χώρα. Ευτύχη. Κλείνοντας, ναι, θέλω να μου πεις, κλείνοντας, ναι, τους δύο-τρεις πιο αγαπημένους προορισμούς του κοινού του Sky. Δηλαδή, ποιες εκπομπές σου είχαν τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, ποιοι προορισμοί σου? Το αγαπημένο επεισόδιο, ναι, που είναι και δικό μας αγαπημένο, ειδικά της Ηλέκτρας, αλλά και του κοινού, είναι το χριστουγεννιάτικο στο Ροπανιέμι, το χωριό του Άγιου Βασίλη. Είναι πολύ ατμοσφαιρικό και επειδή είχαμε κάνει πολλές ωραίες δραστηριότητες εκεί. Επίσης η Ισλανδία, ναι, πάρα πολύ, οι Άγιοι Τόποι. Και μπορώ να πω επίσης και το Τσερνόμπιλ που έπαιξε αυτή τη σεζόν στην αρχή. Ήταν ένα ιδιαίτερο που πολλοί κόσμος τους άρεσε έτσι. Η λίγο διαφορετική προσέγγιση σαν εκπομπή που είχαμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Περιμένουμε. Να πω ότι σήμερα παίζει το πρώτο μέρος της Σενεγάλης. Είναι ένα ταξίδι που κάναμε τον Οκτώβριο του 19. Πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, γεμάτο χρώμα, πολύ ωραίες εικόνες. Και νομίζω ότι και αυτό θα είναι ένα από τα αγαπημένα. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει έτσι όπως είναι κλεισμένος και εσύ τον ταξιδεύεις μέσα από τις εκπομπές σου. Ευχαριστούμε πολύ τον Ευτύχη Μπλέτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας, Ευτύχη. Λοιπόν.